Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη μέσα σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε ένα πρόσωπο, το οποίο και ανακρίνεται. Θα πάμε αμέσως στην περιοχή, κυρίες και κύριοι, και στον Λεόντιο Χριστοδούλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, βρίσκεται εκεί στη σκηνή. Λεόντιο, καλησπέρα, ορίστε. Λοιπόν, χρήσατε κυρίες και κύριοι να πούμε ότι το άγριο φωνικό διαπράχθηκε μόλις λίγα μέτρα πιο πάνω. Αυτή την ώρα η αστυνομία ανακρίνει 40χρονο αλλοδαπό. Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Γύρω στις 1:15 πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία ότι εντόπισε στον Νίκο Μαραθάσας γυναίκα σε όχημα στην θέση οδηγού νεκρή. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή μόρφου Γιαννάκη Χαραλάμπους, πρόκειται για 56χρονη ελληνοκύπρια μόνιμο κάτοικο οίκου Μαραθάσας, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο πάνω μέρος του σώματός τους, στο σώματός της και δει στον λαιμό. Να πούμε ότι αργότερα γύρω στις 4:30 η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ανακρινόμενος, να πούμε ότι έφερε χρηματικό ποσό στην κατοχή του, ο οποίος ανακρινόμενος δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις, ενώ έφερε και κοιλίδες αίματος στα ρούχα του. Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε, ο 40χρονος νωρίτερα αγόρασε μαχαίρι. Το θύμα Χρύσαθε που εργαζόταν στον Καλοπαναγιώτη ξεκίνησε με το όχημά της από τον χώρο εργασίας της για τον Νίκο Μαραθάσας με κατεύθυνση τον Νίκο Μαραθάσας για το μεσημεριανό της διάλειμμα. Κάπου στον δρόμο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο 40χρονος την σταμάτησε και τη ζήτησε να τον μεταφέρει στον Νίκο Μαραθάσας, κάτι που έγινε και ακολούθως διαπράχθηκε το φωνικό. Χρήσατε το ότι ο 40χρονος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, νωρίτερα αγόρασε το μαχαίρι, αφήνει να νοηθεί ότι ίσως η ληστεία να ήταν προσχεδιασμένη και που τελικά εξελίχθηκε σε φωνικό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την στιγμή. Χρήσατε, έχουμε και μια δήλωση του αστυνομικού διευθυντή μόρφου του κυρίου Γιαννάκη Χαραλάμπους, να την παρακολουθήσουμε. Η γυναίκα 56 χρόνων ευρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο. Από εξετάσεις που έγιναν εφάνηκε ότι εκτυπήθηκε με μαχαίρι. Ήδη η αστυνομία έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και ανακρίνει πρόσωπον το οποίο έχει στην κατοχή της. Όλα διερευνούνται, δεν θα πούμε τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκίνηση αλλά και οργή οι πολίτες δέχθηκαν το άνοιγμα του δοφράγματος.